Τόκας Θεόδωρος, αγρότης. Θοδωρής, από αυτούς που κατέθεσαν τα χαρτιά για να γίνει νέος αγρότης. Είσαι στους επιλαχόντες ή στους κομμένους? Είμαι στους επιλαχόντες. Υπάρχει μια τεράστια αδικία και μια κοροϊδία από την πολιτεία. Μας βάλαν να κάνουμε, κατατέσσαμε χαρτιά. Τα χαρτιά μας είναι έγκυρα και μας πετάξαν έξω και δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο. Έχουμε καλλιέργειες, μόνιμες καλλιέργειες, 20 ετές καλλιέργειες, δεντροκαλλιέργειες, αμπελοκαλλιέργειες με τεράστια κόστη συντήρησης και μέχρι να φτάσουμε στην παραγωγή και μας πετάξαν απ' έξω. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται και δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύεις πού είναι η ευθύνη, επειδή ακούστηκαν πολλά, ότι περάσαν άτομα τα οποία υποτίθεται σπήραν σπανάκια και αν τα σπήραν και πήραν μόρια. Είναι καθαρά της πολιτείας. Ήταν λάθος στα κριτήρια εξ αρχής. Τεράστια τα λάθη. Στην Αθήνα, στην Ομότητα, ας πούμε, μοριοδοτήθηκαν, ξεκίνησε η βάση στο 40 και εμείς αναγκαστήκαμε και εδώ στη Θεσσαλία έφτασε στο 57,9. 18 μονάδες διαφορά. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά που είμαι εγώ αγρότης με τη διαφορά του αγρότη της Αθήνας? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θεωρείς ότι πρέπει οι περιοχές να εξεταστούν διαφορετικά? Πρέπει οι περιοχές να εξεταστούν διαφορετικά και με διαφορετικά κριτήρια. Εμείς είμαστε αγρότες 150 χρόνια και αναγκαζόμαστε να πεταχτούμε έξω. Είσαι και εσύ από αυτούς που έχουν παράπονα από τον μελετητή τους? Ναι, πολλά παράπονα. Γιατί έχω ακούσει ότι ενώ θα μπορούσαν πολλοί αγρότες να έχουν, νέοι αγρότες, παραπάνω μόρια, οι μελετητές τους είπαν φτάνει, είναι υπεραρκετά. Αφού σε πάνω από 45 έχεις περάσει σίγουρα. Ναι, αυτό συνέβη. Τεράστια τα παράπονα, αυτό συνέβη. Οι μελετητές μας λέγανε ότι είστε περασμένοι και βρεθήκαμε προεκπλήξεων. Απαιτούμε από την πολιτεία να περάσουμε όλοι. Όλοι γιατί είμαστε αγρότες. Και αν δεν ενισχυθούμε εμείς, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα ενισχυθεί. Φαντάζομαι ζητάτε και να γίνουν και πλέον και για αυτούς που περάσανε αυστηρότεροι έλεγχοι για το ποιοι είναι πραγματικά αγρότες. Βέβαια. Σίγουρα. Έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να κοπούν ή να ενταχθούν άλλοι στη σειρά τους, στη θέση τους. Σίγουρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για το ποιος είναι πραγματικά αγρότης και ποιος όχι. Σίγουρα. Δεν είναι, έτσι ζητάμε. Ευχαριστώ.